Ένας πρωτοπόρος τεχνολογικός όμιλος που ψηφίζει η Ελλάδα και το αποδεικνύει στην πράξη με επενδύσεις. Δημιουργός του είναι ο Πάνος Ξενοκώστα. Onyx. Πότε ιδρύθηκε? 2004. Η ονομασία? Προήλθε από αναστροφή του πρώτου συνθετικού του ονόματος. Ξενοκώστας. Σχολή Κάρων. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πόσα χρόνια ήσασταν στην αεροπορία? Στην αεροπορία μπήκα στη σχολή Κάρων της ΜΑ για σπουδές για μηχανικό 1992. Ναι. Φοιτήσα 96. Mm-hmm. Και το 2004 ήμουν ένας αποστρατός της πολεμικής αεροπορίας. Άρα περίπου 8 χρόνια υπηρετήσατε. Λίγο λιγότερο από 8 χρόνια. Η Onyx τι εταιρεία είναι? Είναι ένας τεχνολογικός όμιλος. Mm-hmm. Είναι αυτό που κάποια χρόνια πίσω κάποιοι θα θεωρούσαν και αστείο. Δηλαδή μια εταιρεία, ένας όμιλος ο οποίος να επικεντρώνεται σε τεχνολογικές λύσεις, στην επένδυση σε καινοτομία και να τολμά μετά από λίγα χρόνια να βγαίνει στο εξωτερικό και να σηκώνει κεφάλαια για εξαγορές και μεγαλύτερες επενδύσεις στον κλάδο. Σε ποιους κλάδους δραστηριοποιείστε? Αεροπορική υποστήριξη, mm-hmm. Τεχνολογίας υλικών με βάση την ανατεχνολογία και ολοκληρωμένες λύσεις ICT και όλα αυτά για δυτή χρήση. Δηλαδή, μιλάμε για χρήσεις και για εμπορικούς σκοπούς, αλλά ακόμα για τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αμυντικές εφαρμογές. Ένα μεγάλο project είναι αυτό για τα δικαστήρια. Μάλιστα. Όπου εκεί πέρα έχετε αναλάβει όλη την ψηφιοποίηση, κάνουμε τον ήχο από μετοφώνηση των αρχείων και ουσιαστικά μετατρέπουμε τον ήχο σε ψηφιακό αρχείο για να μπορεί γρήγορα να μεταφέρεται το υλικό στους δικηγόρους και να αξιοποιείται για το σκοπό της δίκης και για τους πελάτες του. Το κομμάτι της νανοτεχνολογίας είναι ένα πολύ σημαντικός πυλώνας της Onyx. Τι ακριβώς κάνετε? Τι κάναμε εκεί? Πριν 3 χρόνια είδαμε ότι η νανοτεχνολογία έχει ως βάση για να μπορέσει να πετύχει διάφορες εφαρμογές την παρόχη κάποιων νανοϊλικών. Επικεντρωθήκαμε σε ένα και ξεκινήσαμε από αυτό που λέμε σε άπτες στα ελληνικά scratch point να επενδύσουμε από έρευνα στο εργαστήριο, να κάνουμε εμπορικές εφαρμογές. Και αυτή τη στιγμή είμαστε περήφανοι και να λέμε ότι συνεργάζεστε και με το Δημόκρητο, έτσι? Βεβαίως. Νοικιάζουμε ουσιαστικά, έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις στο τεχνολογικό πάρκο του Δημόκρητου που έχουμε τον πιλωτικό μας αντιδραστήρα για χημική κατάλυση. Και συμμετέχουμε σε 30 εκατομμύρια ευρώ έργα ευρωπαϊκά, που τα ουσιαστικά πετυχαίνουμε την ανάθεση κατευθείαν από Ευρωπαϊκή Ένωση με συμμετοχές. Και έχουμε επιτυχία 75%, που είναι ίσως ο υψηλότερος δείκτης στην Ευρώπη. Είμαστε αναγνωρισμένοι ως Nanotechnology Know-how Partners. Είμαστε μία από τις δύο εταιρείες με τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία στην παραγωγή νανοσωλήνων και συμμετέχουμε σε πολύ κρίσιμα. Από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη, όχι άποψη πωλήσεων. Ναι. Πωλήσεις πρέπει να είμαστε τρίτη-τέταρτη στην Ευρώπη, αλλά άποψη τεχνογνωσίας, γι' αυτό και μας επιλέγουν. Όταν λέμε τεχνογνωσίας, τι εννοούμε? Σε σχέση με τις προδιαγραφές του τελικού προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, το τι ιδιότητες πετυχαίνεις. Ναι. Ας πούμε ότι θέλουμε ένα ισχυρότερο τσιμέντο. Mm-hmm. Ή ένα έξυπνο τσιμέντο, να μας λέει που γίνεται η ρογμή. Ναι. Ή ότι θέλουμε ένα υλικό που να είναι πιο μονοτικό ή πιο υδρόφιλο ή υδρόφοβο. Δηλαδή, κάτι που θέλουμε να πετύχουμε. Ναι. Αυτό για να το πετύχουμε, πάμε στο επίπεδο νάνομεγέθους. Κάτι πάρα πολύ μικρό, δεν το βλέπει κανένας. Και εκεί πέρα κάνουμε επεμβάσεις μέσω νανοϊλικών που έχουμε για να αλλάξουμε τις τελικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Ένα έτσι πουνεμένο κομμάτι της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Συνεργαζόμαστε με την ελληνική αεροπορική βιομηχανία για την εκτέλεση έργων με τελικό πελάτη, την Lockheed Martin, με
που έχουν να κάνουν με τη διεθνή αλυσίδα παραγωγής της στα 130 και F-16 αεροσκάφη. Τι προοπτική μπορεί να υπάρχει? Εμείς βλέπουμε ότι σε αυτές τις υποδομές με κατάλληλες επενδύσεις, εξυγχρονισμό, αυτοματισμούς, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα κόστος το οποίο θα μπορούσε να ανταγωνιστεί επάξια στη διεθνή αγορά. Τα ανταγωνιστικά δηλαδή πλεονεκτήματα ποια είναι? Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ότι ακόμη είναι η βιομηχανία η οποία, αν μπορέσεις να αυτοματοποιήσεις την παραγωγή, μπορείς να είσαι ανταγωνιστική σαν χώρα σε σχέση με το κόστος. Στην Ελλάδα, ακριβώς. Για ποιο λόγο? Οι αεροπορικές βιομηχανίες, παρόλο παγκοσμίως, παρόλο που δοκιμάσανε να πάνε μέρος παραγωγής τους σε χώρες όπως οι Ινδίες, η Κίνα, όπου το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό, επειδή όμως η ποιότητα πρέπει να είναι υψηλή, Το κέρδος που είχαν από τη μείωση του κόστου το χάνανε κατά τη διάρκεια του ποιοτικού ελέγχου. Μάλιστα. Οπότε εκεί, αν αυτοματοποιείς τη διαδικασία σου και έχεις ένα ποιοτικό προϊόν, μπορείς να κερδίσεις επάξια διαγωνισμούς. Κάτι που έχετε κάνει εσείς στη Νέα Υόρκη και η πρόσφατη κίνηση στις Βρυξέλλες, για να έχετε access σε κεφάλαιο για να μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι επενδύσεις του ομίλου. Τι κάναμε εμείς? Πήγαμε στη Νέα Υόρκη γιατί ήταν πολύ εύκολο. Θα ήταν πολύ εύκολο αν θέλαμε να βρούμε έναν απλό επενδυτή για την εταιρεία ή να πουλήσω. Θα ήταν ο εύκολος δρόμος. Mm-hmm. Στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, δημιουργήσαμε το μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε όλα τα πλάνα μας. Μάλιστα. Για να μπορούμε να λύσουμε το θέμα χρηματοδότησης. Μία πρόσφατη, επίσης σημαντική συνεργασία στο κομμάτι των ηχθειοκαλλιεργειών. Ένα παράδειγμα, αυτό που ονομάζω στο εξωτερικό emerging technologies, emerging capabilities. Αναδυόμενες τεχνολογίες. Όταν διάφορες εταιρείες δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και έχουν προϊόντα σε κλάδους και για εμπορικές και αμυντικές εφαρμογές, αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να μετακομίζουν τεχνολογίες από κάποιες εφαρμογές στις άλλες. Mm-hmm. Ουσιαστικά παίρνουμε την τεχνολογία, μια πρωτοπόρο και για τα παγκόσμια δεδομένα τεχνολογία, από την Lockheed Martin. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε μια μεγάλη επένδυση κοινώς από την Ελλάδα, αλλά από φορά όλη τη Μεσόγειο, για ηχθειοκαλλιέργειες ανοιχτής θαλάσσης. Και με κλωβούς δορυφορικά ελεγχόμενος, συντηρούμε την άγρια ζωή σε ελεγχόμενο περιβάλλον για εμάς και ακόμα καλύτερα. Βόρεια της Κρήτης, θα ξεκινήσουμε με το Μαγιάτικο και το Φαγκρί. Είναι αυτά που ο βυθός της Κρήτης βγάζει από μόνο του. Αν βγάλουμε τον εαυτό μας, απελευθερώσουμε τις δυνάμεις που έχει ο Έλληνας μέσα του, θα κάνουμε θαύματα. Αλέξανδρε, σπούδασες αρχιτεκτονική, Ελλάδα και Λονδίνο. Ναι, στο UCL, στην Bartlett. Σπούδασα και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, architectural design. Και εδώ στην Αθήνα. Ασχολήθηκες όμως πιο πολύ με το λίγο πιο δημιουργικό της αρχιτεκτονικής. Το εικαστικό, ο τρόπος παρουσίασης των σχεδίων, οι κατασκευές, οι μακέτες. Η μακέτα που είναι πολύ ιδιαίτερη για τη διπλωματική σου, τι είναι? Είναι βασισμένη σε μια ιδέα για το πώς βλέπουμε την πτήση και ναι. Είναι ουσιαστικά μια παρέμβαση στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, στο Heathrow, ναι. Όπου ο χώρος πλέον είναι πιο δραματικός, θα μπορούσαμε να πούμε. Από ένα τούνελ, σιγά σιγά αναδύεσαι προς την επιφάνεια της γης για να πας προς την πτήση, να πάρεις το αεροπλάνο. Ένα πολύ πρωτότυπο έργο, Sigmund Freud. Και ελαιόλαδο. Αυτή η δουλειά έχει γίνει σε σχέση με μια έκθεση που έχει γίνει στην Κρήτη το 2010 και έχει να κάνει με την Ελλάδα και το λάδι σαν ελληνικό προϊόν. Και έτσι μπήκε η ερμηνεία των ονείρων του Φρόιντ μέσα από ένα όνειρο που είδα, όπου είδα διάφορα, ας πούμε, εξωφρενικά πράγματα και κατάλαβα γιατί τον αγάπησαν αμέσως και οι σουρεαλιστές. Κάνω μια μεταφορά ότι μπορούμε να εξάγουμε ένα συμπέρασμα μέσα από το όνειρο.
Έχω πάρει ατάκες από το Φρόιντ, σύμβολα όπως με το καπέλο που έχει να κάνει με τον άνδρα και το ανδρικό στοιχείο, ας πούμε. Βασισμένος και στην προϊστορία, ας πούμε, του Warhol που υπάρχει, που έχει δουλέψει με τα Campbell Soup. Είναι 10 όνειρα και κάθε ένα έχει διαφορετικό σύμβολο. Μπορεί να είναι ένα ανδρικό καπέλο ή ένα τρένο ή ένα πιάνο, μια σκάλα. Εκτός από την τεχνοτροπία σου, είναι ο τρόπος που σχεδιάζει ένας αρχιτέκτονας. Μέχρι και το χαρτί που στα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουμε το τσιγαρόχαρτο. Ναι, ναι. Είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ήμουν από τις τελευταίες γενιές που βγήκαν από το Πολυτεχνείο με όλα τα σχέδια στο χέρι. Στο χέρι. Μετά γίνανε όλα ψηφιακά. Ψηφιακά, ναι. Μετεξέλιξα στη δουλειά μου αυτό το τρόπο πλέον με μαρκαδόρους, με πιο ελεύθερα υλικά. Πας ψηφιακά. Κάνεις ένα πρώτο σχέδιο ψηφιακό στο Photoshop, Photoshop και μετά αρχίζεις και εξελίσσεις το έργο σου και πας βήμα-βήμα. Ναι, γιατί επειδή όλο αυτό ξεκινάει σαν κολλάζ, μετά ήθελα όμως να του δίνω μια ενιαία μορφή. Οπότε αυτή η ενιαία μορφή πετυχαίνεται με την τεχνική αυτή, με την κουκίδα, ας πούμε, την εστιγμένη γραμμή. Αλφάβητος. Η Αλφάβητος ξεκίνησε για μια βιβλιοθήκη στα Χανιά. Έγιναν για κάθε γράμμα. Πήρα ένα όνομα ζώου. Ναι. Σε κάποια που δεν βρήκα είναι κάποια μπουλούδια. Και μ' άρεσε πως προσπαθούσα να ξαναπαίξω με την ιδέα των παιδικών βιβλίων που έχουν το όνομα και δίπλα τη φωτογραφία του ζώου. Ναι. Αλλά ήθελα να δώσω κάτι διαφορετικό. Οπότε όλα τα ζώα βγαίνουν από ανθρώπινα ρούχα ή παπούτσια και τέτοιο. Οπότε αμέσως όμως μου άρεσε η ιδέα πώς βγάζουν χαρακτήρα. Δηλαδή, αλλιώς είναι ο σκύλος, αλλιώς κάθεται η γάτα και αλλιώς, ας πούμε, είναι μια πεταλούδα. Όλη η δουλειά είναι βασισμένη στην αντίθεση φυσικού και τεχνητού. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι τα ρούχα και όλος ο πολιτισμός είναι κάποια σύμβαση, από εκεί μέσα να βγαίνει κάτι τελείως φυσικό και. Αυτή η δουλειά έχει ταξιδέψει αρκετά. Μία εκδοχή της έχει τυπωθεί στο περιοδικό της ψυχαναλυτικής εταιρείας της Αγίας Πετρούπολης. Τώρα θα πάω με μία νέα εκδοχή στη Βιέννη και τώρα πάω στην Ολλανδία, στη Χάγη. Εκπροσωπώ την Ελλάδα σαν καλλιτέχνης. Ζεις από αυτό? Θα έλεγα ότι δεν ζω από αυτό, δεν είναι εύκολο να ζήσεις από αυτό, αλλά από τα πρώτα βήματα, δηλαδή ξεκίνησα το 2005, αμέσως με στήριξαν πάρα πολύ και οι φίλοι και η οικογένεια και πάντα αυτό που έκανα άρεσε και ενδιέφερε. Πάντα υπάρχει και μία μικρή ηλική απολαβή. Τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι και με βιτρίνες σε καταστήματα και με ό,τι άλλο που μπορεί να είναι μεταξύ τέχνης, εφαρμοσμένης τέχνης και αρχιτεκτονικής. Οπότε ξεκινώντας από βιτρίνες, μετά κάναμε και κάποια καταστήματα ή ήθελε μετά συμβουλές στο σπίτι. Η αρχιτεκτονική είναι ένας κλάδος που μέσα στην κρίση υπέφερε, ναι, πραγματικά. Μηδενίστηκε. Ναι, σχεδόν καταργήθηκε το επάγγελμα σε μία μέρα. Και από εκεί που ήμασταν με Ολυμπιακούς, με ανακαινήσεις κάθε 2-3 χρόνια σε όλα τα καταστήματα. Και κάπως ήταν και λίγο ενοχλητικό, γιατί ήταν, παιδί μου, αυτή η γυψοσανίδα ήταν παντού, δηλαδή. Ναι. Σαν να προσπαθούμε να ξαναεφεύρουμε τρόπους, να ξαναμπούμε κάπως μέσα. Αυτό ίσως γίνεται πιο δημιουργικό. Υπάρχει ένα δημιουργικό. Το κακό είναι ότι πρέπει συνέχεια να εφεύρεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το budget. Μετά νιώσες που γύρισες στην Αγγλία? Σκεφτόμουν ότι αν θα είχα μείνει κατευθείαν, δηλαδή να μην πάω στρατό και να μείνω και να δουλέψω λίγο εκεί, θα είχα λίγο παραπάνω. Θα είχα πιο πολύ την ευκολία να γίνω, γιατί να ξαναπάω εκεί. Θα ήθελες σήμερα δηλαδή να ξαναγυρίσεις? Το σκεφτόμουν, ειδικά πριν 2 χρόνια είχα ενθουσιαστεί με το Βερολίνο και σκεφτόμουν πολύ σοβαρά την ιδέα να μετακομίσω εκεί. Αλλά τελικά είδα ότι αν δεν έχεις ένα ευρύτερο πλαίσιο που να σε στηρίζει, δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκινήσεις από το μηδέν. Εδώ είχα ένα χώρο δικό μου, πάντα όμως υπάρχει μια εξωστρέφεια. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχω κάποιους ανθρώπους που με πιστεύουν
στη Βιέννη, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και, και από Έλληνες που έχουν πάει εκεί, αλλά και από ξένους που ζουν εκεί. Και στις Ιστιοπλώοι, η Σοφία Μπεκατόρου και ο Κωνσταντίνος Τριγκόνης αποφάσισαν να ξανανοίξουν τα πανιά τους βάζοντας πλώρη για την Ολυμπιάδα του Ρίο το 2016. Μέσα από την πρωτοβουλία Άνεμος Ελλάδος στοχεύουν να βρουν μόνοι τους τους χορηγούς τους. Είναι στο χέρι όλων μας να τους στηρίξουμε. Άνεμος Ελλάδος. Μια καινούργια προσπάθεια μαζί με τον Κωνσταντίνο Τριγκόνη. Mm-hmm. Η αρχική ιδέα είναι η ανάγκη που έχουμε να δώσουμε κουράγιο και, και δύναμη στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό και να ανοίξουμε δρόμο έτσι ώστε τα νέα παιδιά να δουν περίπου πώς μπορούν να λειτουργήσουν στον χώρο του αθλητισμού και όσα επιλέξουν στον χώρο του πρωταθλητισμού. Το σκεπτικό σας είναι να κατέβετε στην Ολυμπιάδα, να προκριθείτε στο Ρίο 2016. Θα έχετε φέτος μια ευκαιρία στο παγκόσμιο, αλλά και να μην τα καταφέρετε φέτος, υπάρχουν ευκαιρίες μέχρι το 2016. Και ο στόχος πάνω απ' όλα είναι να βρείτε μόνοι σας τους χορηγούς. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας περνάει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός, επειδή αντιπροσωπεύει το 0,01 του προϋπολογισμού, αξίζει να μην είναι το κομμάτι που θα κόψουν, γιατί προάγει, παράγει παιδεία, παιδεύει το πνεύμα και το σώμα και επομένως φτιάχνει καλύτερους ανθρώπους. Παρόλα αυτά, εμείς το αφήνουμε αυτό στην άκρη και λέμε ότι αντί να περιμένουμε κάποιος άλλος να μας βοηθήσει για να κάνουμε κάποια πράγματα, ξεκινάμε από μόνοι μας, χτίζουμε τα βήματα και προχωράμε με εναλλακτικές μεθόδους για το πώς μπορούν να βρεθούν κάποια χρήματα, πώς μπορούν να δημιουργηθούν κάποιες συνέργειες με άλλους αθλητές, με άλλες χώρες, με επιστημονικούς συνεργάτες. Επίσης βασιζόμαστε πάρα πολύ και στην έννοια του εθελοντισμού. Φτιάχνουμε σιγά σιγά μια ομάδα από ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας είναι top στο δικό του κομμάτι, αλλά θέλουν να συνεισφέρουν με τεχνογνωσία στην ομάδα μας και εκμεταλλευόμαστε όλη αυτή τη βοήθεια για να μπορέσουμε κι εμείς να βγούμε μπροστά, να αγωνιστούμε και να φέρουμε την Ελλάδα εκεί που μπορεί να πάει, στην πρώτη θέση. Τι απαιτεί όλη αυτή η προετοιμασία, γιατί χρειάζεστε όλη αυτή τη στήριξη και από, ειδικούς που έχουν την τεχνογνωσία, αλλά και την οικονομική στήριξη. Δεν είναι απλά πάμε, ανοίγω τα πανιά, κάνω λίγο προπόνηση, μετά προκρίνομαι και κατεβαίνω, πηγαίνω στην Ολυμπιάδα. Ακριβώς. Γενικά νομίζω ότι ο κόσμος έχει μία λανθασμένη άποψη για το τι σημαίνει πρωταθλητισμός, ενδεχομένως και τα μέσα να έχουν βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι, διότι δείχνουν τη λάμψη, τη δόξα, προβάλλουν πάρα πολύ την επιτυχία και δεν προβάλλουν τόσο πολύ την πορεία. Εμείς λοιπόν με τη δική μας προσπάθεια θέλουμε να δώσουμε λίγο περισσότερο φως σε αυτή τη διαδικασία που είναι μεγάλη, επίπονη, διαρκεί πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Έχουν βρεθεί οι πρώτοι χορηγοί που στηρίζουν και αξίζει να τους αναφέρουμε νομίζω.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Σύλλογο Καλλιπάτηρα και το ΕΦ Αγωνίζεσται. Επίσης, τη Holmes Place που μας παρέχουν τους επιστημονικούς συνεργάτες οι οποίοι βοηθούν να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, να βελτιώσουμε τη διατροφή μας και να έχουμε ένα επιτελείο έτσι που παρακολουθεί την υγεία μας. Επίσης, την οικογένεια Μαρτίνου και τη Marine Pool, οι οποίοι βοηθούν με τον εξοπλισμό θαλάσσης και τα ρούχα μας. Τώρα γυρίσαμε από τον αγώνα που ήμασταν World Cup στην Πάλμα. Εκεί διαπιστώσαμε ότι αν και η κατηγορία μας είναι με συγκεκριμένους κανονισμούς και υποτίθεται ότι όλα τα πράγματα είναι ίδια, ο εξοπλισμός δηλαδή, οι αντίπαλοι μας έχουν πραγματοποιήσει διάφορες έρευνες σε επίπεδο αεροδυναμικής και υδροδυναμικής και έχουν βρει πού θα τοποθετούν κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι του εξοπλισμού για να πετάει το σκάφος γρηγορότερα, γιατί πραγματικά το δικό μας σκάφος σε υψηλές ταχύτητες σχεδόν βγαίνει έξω από τη θάλασσα. Είναι ένα σκάφος με το οποίο δεν έχει ξανατρέξει Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι πρώτη φορά. Είναι καινούργια Ολυμπιακή κατηγορία. Μοιάζει πολύ με την Ολυμπιακή κατηγορία τα Tornado, στα οποία αγωνιζόταν ο Κώστας και είχε όλη αυτή τη λαμπρή πορεία μαζί με τον Ιορδάνη Πασχαλίδη. Θα μπορεί ο κόσμος να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία σας? Ο πρώτος τρόπος να μας στηρίξει είναι αγοράζοντας μία τσάντα salty bag, η οποία έχει προέλθει από πανιά με τα οποία έχουμε αγωνιστεί. Έχουν ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας, των αγώνων, της θάλασσας, των αναμνήσεων που έχουμε περάσει στη θάλασσα. Αγοράζοντας αυτή την τσάντα λοιπόν, salty bag road to Rio, τη σειρά αυτή. Και επιλέγοντας την κατηγορία Νάκρα 17. Επί της ουσίας στηρίζει εσένα και τον Κωνσταντίνο, στηρίζει και όλη την ομάδα βεβαίως, με έναν άμεσα θα έλεγα τρόπο. Με ένα πρακτικό τρόπο. Τα χρήματα που καλείστε να συγκεντρώσετε είναι ένα σημαντικό ποσό. Μόνο ένας αγώνας μου έλεγε ότι κοστίζει γύρω στα 5.000 ευρώ η συμμετοχή και όλη η διαδικασία και τα έξοδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Κάθε βήμα που κάνουμε προκειμένου να ανταγωνιστούμε με ξένους αθλητές, να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, να δούμε πόσο καλά πάμε, η προπόνηση, αν εξελισσόμαστε κτλ., πρέπει να ξοδεύουμε 5.000. Και δεν υπάρχουν αμοιβές για μας, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όλα τα κόστη αφορούν έξοδα τα οποία κάνουμε προκειμένου να φτάσουμε στους αγώνες να αγωνιστούμε. Ζητάμε από τον κόσμο, εφόσον πιστεύει στα ιδεώδη του αθλητισμού και στο ΕΦ Αγωνίζεστε, να στηρίξει μια προσπάθεια, γιατί ουσιαστικά εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να σβήσει ο αθλητισμός, ακόμα και αν περνάμε από μια πολύ δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Το γεγονός φυσικά ότι είμαστε γονείς με τον Κώστα μας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία, ότι θέλουμε για τη νέα γενιά να έρθει μια καλύτερη μέρα. Και πώς θα έρθει αυτή η καλύτερη μέρα εάν δεν ενεργοποιηθεί και ο ιδιωτικός τομέας, γιατί κάποια πράγματα τα είχαμε αφήσει ίσως περισσότερο στο κράτος, και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να βλέπουν ότι ναι, τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο, διότι φτιάχνουν γενιές αθλητών οι οποίοι προχωράνε.